Επιστρέφουμε στα αυτοδιοικητικά. Επιστρέφουμε στο χθεσινό, στη χθεσινή εκλογική βραδιά και έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο της Creative έναν από τους νικητές που ανανεώνει τη θητεία του στο Δημαρχιακό Θόκο και συγκεκριμένα στο Μαλεβίζη. Ο κ. Μενέλος Μποκέας είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σφακανάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα. Είστε από τους νικητές λοιπόν της χθεσινής βραδιάς. Θα ρωτήσω το τυπικό για τα πρώτα έτσι, πράγματα τα οποία νιώσατε και χθες το βράδυ, παρότι η καταγραφή και του ρεπορτάζ και οι δηλώσεις που είδαμε και στην Creative TV χθες κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς έδειξαν και την συγκίνηση και την ανακούφιση μετά από έναν εκλογικό αγώνα δύσκολο, κύριε Μποκέα. Βέβαια, ήταν μια δύσκολη περίοδος, γενικότερα μια δύσκολη θητεία που ολοκληρώθηκε με μια δύσκολη προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Μια προεκλογική περίοδος αρκετών μηνών που έπρεπε η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσα είχαμε κάνει, όσα είχαμε σχεδιάσει, όσα είχαμε οριμάσει, όσα είχαμε πετύχει και πολλά από αυτά δεν τα έξερε ο κόσμος. Και επίσης πολλά από αυτά επειδή απαιτούσαν χρόνο και απαιτούσαν ορίμανση και απαιτούσαν συνθήκες όριμες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, δεν είχαμε προλάβει να τα υλοποιήσουμε σε αυτό το διάστημα των τελευταίων 4 ετών που διήρκησε η θητεία μας. Μέσα σε πολλαπλές κρίσεις. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα, μια πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Την αντιμετωπίσαμε επιτυχώς, όπως δείχνει και το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που μας δίνει μια ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε, εμπιστοσύνης, μια εντολή να συνεργαστούμε με τα υγιή κομμάτια της κοινωνίας μας, να συνεργαστούμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, όπως το κάναμε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Με όλες τις δυνάμεις, δεν αποκλείσαμε ποτέ κανέναν. Εγώ πάντα διεκδικώ την συνεργασία και τη συνένεση, ειδικά στα μεγάλα ζητήματα και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο αποδείχθηκε τα προηγούμενα 4 χρόνια, όπου στις μεγάλες κρίσεις που περάσαμε υπήρξε συνένεση, υπήρξε συνεννόηση με την προηγούμενη αντιπολίτευση και προηγούμενη δημοτική αρχή. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε ενωτικά. Εξάλλου, ο τόπος και τα προβλήματά του αυτό απαιτούν. Ενωμένες τις δυνάμεις όλων όσων μπορούν να προσφέρουν στον τόπο. Και εχθές, αυτό που θα ήθελα επίσης να πω μετά από τη χθεσινή νίκη είναι ότι νιώθω ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που στελέχωσαν το ψηφοδέλτιό μου. Σε αυτούς χρωστάω. Χρωστάω τη χθεσινή νίκη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί αγωνίστηκαν μαζί μου όλο το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα 4 χρόνια αρκετοί από αυτούς. Είναι μια παράταξη που μεγάλωσε, που προχώρησε και που σήμερα έχει και εμπειρία τώρα. Έχει έτσι. Και εμπειρία, έχει και νέους ανθρώπους και αποτελούν εγγύηση αυτοί οι άνθρωποι για το μέλλον. Κύριε Μποκέα, ο Δημότης έχει γίνει πλέον απαιτητικός. Αναφερθήκατε και πριν στις δυσκολίες της τρέχουσας δημαρχικής περίοδου. Ίσως κάποιες φορές ο Δημότης δεν ξέρει ότι υπάρχουν και μακρόσυρτες διαδικασίες, ότι ένα έργο πρέπει να οριμάσει, να περάσει από εγκρίσεις. Έχει γίνει πιο απαιτητικός πλέον ο Δημότης. Ξέρετε, εγώ έχω διαρκώς εμπιστοσύνη στην κρίση του Δημότη, των ανθρώπων, γιατί δεν θα μπορούσα να μην το κάνω εφόσον με έχουν εμπιστευτεί και δύο φορές έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος γενικά στις αποφάσεις του λειτουργεί με ωριμότητα. Uh-huh. Και η κρίση του, σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνει, πάντα στην πλειοψηφία είναι δίκαιη η κρίση. Η γκρίνια και τα παράπονα σε πολλές περιπτώσεις είχαν βάση, είχαν σχέση με την αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε κάποιους τομείς που δεν πήγαν τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Το παραδεχτήκαμε και στην προεκλογική περίοδο, δεν το λέω για πρώτη φορά τώρα. Uh-huh. Σε κάποιους άλλους τομείς πήγαμε αρκετά καλά, αλλά ενδεχομένως αυτό αξιολογήθηκε εξίσου με τα σημεία που δεν πήγαμε καλά και κυρίως δεν ήταν ενημερωμένος. Καταλάβαμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα της προεκλογικής περίοδου. Το συναντούσα στις γειτονιές, στα χωριά που πήγαινα. Μα γιατί δεν μας τα είχατε πει αυτά, γιατί δεν τα γνωρίζαμε, γιατί μας τα λέτε τώρα. Έχετε δίκιο, δεν τα ξέραμε. Άρα τώρα, κύριε Μποκέα, ενδεχομένως ένα από τα πρώτα στοιχήματα είναι να καταφέρετε να επικοινωνήσετε και πιο γρήγορα το έργο, το αυτοδιοικητικό έργο που επιτελείτε προς τον κόσμο. Αφενός αυτό, κυρία Σφακιανάκη. Το ένα επίπεδο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό είναι η απευθείας επαφή με το Δημότη. Χάσαμε 2 χρόνια απευθείας επικοινωνίας. Περιορισμοί, η πανδημία, τα όσα προβλήματα αντιμετωπίσαμε μετά συσσωρευμένα μας στέρισαν την πολύ σημαντική καθημερινή επαφή και τις, και αν θέλετε, και τις διαδικασίες με τις οποίες εμείς και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να
λύσουμε και να αναδείξουμε προβλήματα αλλά και προτάσεις μαζικά στις τοπικές κοινωνίες. Ενώ με τις ανοιχτές συνελεύσεις, με τα τοπικά συμβούλια, με τις ανοιχτές συναντήσεις, mm-hmm. τις διεκδίκησα προεκλογικά το 19, έγιναν παντού. Γίναν πράξη τους πρώτους μήνες, ακόμα τους πρώτους μήνες του 19. Μετά έρθει η πανδημία. Μετά έγιναν κάποιες μαζικές συνεργασίες. Κάναμε διαβούλευση ανοιχτή σε μεγάλα ζητήματα. Ανοιχτά συζητήσαμε σοβαρές, πολύ μεγάλες εμβληματικές μελέτες και πήραμε υπόψη σοβαρά τις απόψεις των κατοίκων, των επιχειρηματιών. Έτσι λειτουργήσαμε. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα αυτή, αλλά η διαζώση σε επαφή. Η απευθείας καθημερινή επαφή μας τη στερηθήκαμε και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος την έχει ανάγκη και είναι ένα βασικό συστατικό της καλής επικοινωνίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας εννοώ. Ναι. Και των προβλημάτων αλλά και των λύσεων που δίνονται. Άρα αυτό είναι ένα μέρος της αυτοκριτικής λοιπόν, κύριε Μποκή. Αναπόφευκτα γίνεται λοιπόν. Κάνουμε ταμείο σε προφανώς. Αυτή την περίοδο και προφανώς και οι δημοτικές αρχές. Το κάναμε αρχές. Όλη την περίοδο την αυτοκριτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα με τη νέα δημοτική αρχή λοιπόν πλέον και εφόσον έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο στο οποίο εκλέγονται και αλλαγές, ριζικές ενδεχομένως αλλαγές σε χαρτοφυλάκια, σε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι νωρίς, αλλά φαντάζομαι μια πρώτη σκέψη την έχετε κάνει. Θα σας πω. Καταρχάς να κλείσουμε να δούμε το συνολικό αποτέλεσμα της σταυροδοσίας, καθώς έχουμε ακόμα σε εξέλιξη τη διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεύτερον, ναι, έχω στο μυαλό μου τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, τι χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης και διαφορετικής, αν θέλετε, ιεράρχησης σε σχέση με το τώρα και το αύριο. Σε σχέση με αυτά που έχουμε προγραμματίσει και με αυτά που υλοποιούνται και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που δεν πήραμε τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει τώρα να γίνουν πράξη. Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μέχρι 31 του Δεκεμβρίου χρόνο να τον ολοκληρώσουμε και να τον επεξεργαστούμε. Θα αποτελέσει σίγουρα ένα βασικό συστατικό για να κινήσει η επόμενη Δημοτική Αρχή πλέον δυναμικά την υλοποίηση των όσων δεσμευτήκαμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο και των όσων ξεκινήσαμε την προηγούμενη Δημοτική Περίοδο, αυτή τη Δημοτική που διανύουμε δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα έχει εκπλήξεις. Ξέρετε, τα χαρτοφυλάκια έχουν σχέση και με τις υπηρεσίες που έχουμε διαθέσιμες, με τους ανθρώπους, με το μηχανισμό δηλαδή του Δήμου και με τους ανθρώπους που μπορούν να υπηρετήσουν αυτά τα χαρτοφυλάκια. Σηκώσουν και το βάρος. Πλέον έχω την εμπειρία να κρίνω καλύτερα ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που χρειάζονται ενίσχυση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα η επόμενη μέρα η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας. Οι υπηρεσίες μας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Η τεχνική μας υπηρεσία, αλλά και η οικονομική υπηρεσία και η υπηρεσία καθαριότητας. Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες έχουν υποστελεχωθεί και έχουν αφεμαχθεί από την κινητικότητα. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα βασικό, πρέπει να γίνει ένα σχέδιο. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το σχεδιασμό. Να ενισχύσουμε και πάνω σε αυτό να χτίσουμε αντιδημαρχίες, χαρτοφυλάκια, ειδικότητες, αρμοδιότητες. Κύριε Μποκή, το γεγονός ότι η νέα δημαρχιακή θητεία θα είναι πλέον πενταετής, όχι τετραετής, βοηθάει και εσάς και τους υπόλοιπους δημάρχους και στο θέμα του σχεδιασμού της παραγωγής έργου, αλλά και στο θέμα της δίκης και τα χαρτοφυλάκια που ανέφερε η Νικολέτα, να γίνεται και πιο πολύ rotation, έτσι, για να εισάγουμε και ένα ποδοσφαιρικό όρο. Σε αυτή τη θητεία, την τετραετή και με όλα τα προβλήματα, τρεις φορές ανακάτεψα τη διαθέσιμη τράπουλα για να δώσω ρόλους, να αλλάξω, αν θέλετε, λίγο την ιεραρχία, να δούμε ποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν καλύτερα σε κάποιες θέσεις με βάση τις δυνατότητες που είχαμε και το έργο κρίνουμε ότι κάνει, προσφέρει κάθε ένας από τους δημοτικούς συμβούλους. Στόχος είναι να υπάρχει μια ομάδα που να λειτουργεί εύρυθμα, που να μπορεί να εκτελέσει αυτά που περιμένει από μας ο Δημότης και βεβαίως η συχνή αξιολόγηση και και η αφοσίωση στο έργο της Δημοτικής Αρχής θα είναι βασικά συστατικά της διατήρησης ή της συχνής αλλαγής των ανθρώπων που θα έχουν τα χαρτοφυλάκια στα χέρια τους. Οι μεγάλες προκλήσεις για τα επόμενα 5 χρόνια, έτσι, κάποια έργα, κάποια που ξεχωρίζετε, τα θεωρείτε ως εμβληματικά για το. Εμβληματικό έργο, κύριε Σαββίδη, έχω πει πολλές φορές ότι για μένα αποτελεί η αστική ανάπλαση, η ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου, που δεν είναι απλά μια ανάπλαση ενός δρόμου, αλλά μιλάμε για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται, υπογειοποίηση δικτύων, αντιπλημμυρικά δίκτυα, αστικό εξοπλισμό, υπογειοποίηση. Μεταφορά όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας,
τους κυκλικούς κόμβους, νέο φωτισμό, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, τα πάντα, φυτεύσεις, συνδέσιμοι παρακείμενες οδούς, διανοίξεις νέων οδών. Δεν είναι κάτι που δεν το περιλαμβάνει, αλλά εμβληματικά έργα είναι και το νέο νηπιαγωγείο Γαζίου, το εξαθέσιο που έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον ΑΔΜΙΕ. Εμβληματικές μελέτες που έχουν οριμάσει είναι η σύνδεση του παραλιακού μετόπου μας με το Ηράκλειο μέχρι και τη Βαγιά, με ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, χώρους αναψυχής και φωτισμό, έτσι ώστε να αναδείξουμε το κομμάτι αυτό της τουριστικής μας περιοχής Σαμουδάρας. Η ανθεκτικότητα του Δήμου μας συνολικότερα σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές. Ζήσαμε μια τραγωδία πέρυσι τον Οκτώβρη. Θέλουμε ο Δήμος να αρχίσει να αποκτά δομές, υποδομές που δεν θα χρειαστεί να συζητήσουμε ξανά για τέτοιου είδους καταστροφές. Δύσκολο, πολλές φορές αναπόφευκτο, πολλές φορές μη προβλέψιμο, όμως εμείς οφείλουμε να σχεδιάσουμε πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει, το ειδικό πολεοδομικό είναι σε εξέλιξη. Τα φράγματα ανάσχεση που θα προκύψουν από εκεί είναι προτεραιότητα για εμάς και πάρα πολλές άλλες δράσεις που σχετίζονται με την θωράκιση, την αντιπλημμυρική και γενικότερα την προστασία του Δήματο από τα φυσικά φαινόμενα. Οπότε τώρα, κύριε Μποκέ, τα κρατάμε ως προγραμματικές θέσεις αυτά, όχι ως προεκλογικές δεσμεύσεις. Οπότε πολύ καλά τα κρατάτε. Τα συζητάμε για την επόμενη πενταετία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, σε εσάς. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.